Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βαλιώτη, καταρχήν θα ήταν ευχής έργο και να είχαμε τα χρήματα και να μπορούσαμε και να έχουν όλες οι μεγάλες αλλά και οι μικρότερες ποδοσφαιρικές ομάδες στο δικό τους γήπεδο. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι πάντα ιδανικά και ειδικώς δεν μπορούν να είναι ιδανικά σε αυτές τις κρίσιμες περιόδους που διερχόμαστε και ζούμε. Θα σας πω καταρχήν ότι για το γήπεδο του Ολυμπιακού ο χώρος παραχωρήθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μετά από αίτημα του Ολυμπιακού και κατασκευάστηκε το γήπεδο, δηλαδή ολοκληρώθηκε με δαπάνες του Ολυμπιακού. Καθότι δεν αποτελεί ούτε αρμοδιότητα ούτε ευθύνη της πολιτείας, μάλλον δεν αποτελεί ευθύνη της πολιτείας να χτίσει γήπεδο για κάποια ποδοσφαιρική ομάδα. Οι ποδοσφαιρικές αυτές ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες. Θα μπορούσε η πολιτεία να βοηθήσει διευκολύνοντας διαδικαστικά ζητήματα, αλλά όχι να δώσει τα χρήματα, ειδικά επαναλαμβάνω σε αυτές τις περιόδους που ζούμε, προκειμένου να χτιστούν κάποια γήπεδα. Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο οποίο αναφέρεστε ότι θα έπρεπε να υπάρχει, αυτό το γνωστό γήπεδο στο Βοτανικό, το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δεν μπορεί να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση. Είναι θέμα του ΙΠΕΚΑ, που σχετίζεται δηλαδή με ζητήματα περισσότερο πολεοδομικά. Οπότε θα πρέπει το εκεί αρμόδιο Υπουργείο, εάν υπάρχουν σχετικά πάντοτε με τα πολεοδομία ερωτήματα, να απαντήσει για αυτά τα θέματα. Τώρα, για το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι λίγο πολύ γνωστή η ιστορία. Το γήπεδο γκρεμίστηκε κάποια στιγμή με πρωτοβουλίες χωρίς να έχει ελεγχθεί προηγουμένως η νομιμότητα του γκρεμίσματος ή η διασφάλιση της δόμησης των όρων κτλ. Και έτσι σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από την ΑΕΚ δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα. Γνωρίζω όμως και φρόντισα να μάθω ότι έχει ζητηθεί κάποια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα την επόμενη εβδομάδα. Δεν γνωρίζω αν το θέμα που θα τεθεί προς τον Γενικό Γραμματέα θα είναι αυτό. Τώρα, γενικότερα είναι καλό να έχουμε όλοι οι βουλευτές υπόψη μας, και είμαι βέβαιος ότι εσείς το ξέρετε αυτό, η κατασκευή ενός γηπέδου, οπουδήποτε και αν γίνει αυτή, αποτελεί μια πολύ σημαντική και πολεοδομική και χωροταξική παρέμβαση στον χώρο. Αυτό λοιπόν απαιτεί μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη, απαιτεί πάρα πολλά χρήματα και ξαναλέω και το τονίζω ότι η πολιτεία ούτε έχει την υποχρέωση, ειδικώς στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, να δώσει αυτά τα χρήματα και σε κάθε περίπτωση σήμερα αδυνατεί να δώσει οποιαδήποτε χρήματα για κατασκευή τέτοιων μεγάλων γηπέδων. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε πάντα ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός χρησιμοποιούν μονίμως στις διεθνείς οργανώσεις τους τους αγώνες το ΟΑΚΑ, ένα μεγάλο γήπεδο, ένα γήπεδο το οποίο έχει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για ένα πολύ σημαντικό αγώνα και η πολιτεία είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει κατά τον ίδιο τρόπο να παρέχει αυτή την ευκολία σε αυτές τις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες.